Ναι, κύριε Υπουργέ, δεν είσαστε ενημερωμένος πλήρως. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια το προσπάθησε, το πάλεψε, πίεσε, υποσχέθηκε, έδωσε ελπίδες. Όμως άδεια είναι τα πούλμαν και δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί εντάξει, όλοι οι εργαζόμενοι, ό,τι και να ψηφίζουν στο ναυπηγείο Ελευσίνας, έχουν υποστεί τα πάνδυνα μέχρι και σε συσίτια για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Εντάξει, σας το λέμε και έχετε ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις για αυτή την κατάσταση. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι ήδη έχουν μαζέψει τουλάχιστον 200 υπογραφές από το ναυπηγείο που ζητάνε με καθαρό τρόπο να εγγυηθείτε την επαναπρόσληψη με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες συμβάσεις εργασίας που έχουν τώρα και να αφήσετε τα γενικά και αόριστα. Αυτά για την αλήθεια. Και διχόνιες μέσα στους εργαζόμενους δεν πρόκειται να πετύχετε, τουλάχιστον από εμάς.